Εκτιμούμε πως μέσα από το επιτυχημένο σαρωτήριο των ταξικών συνδικάτων του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ βγήκε το δικό μας πιο δυνατό. Προηγήθηκε σύσκεψη με την παρουσία της Προέδρου της Ομοσπονδίας μας, Λιώτα Σταμπουλάρη, όπου εκεί μεταφέρθηκε σημαντική πείρα από τους χώρους δουλειάς και ορίστηκε το σχέδιο δράσης μας. Επίσης, θετικό είναι πως καλέσαμε στη σύσκεψη και στη ΔΕΘ νέους συναδέλφους μέλη του συνδικάτου και υπήρξε μερική ανταπόκριση. Όμως η προσέλευση δεν ήταν αναμενόμενη και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Βασική μας αδυναμία είναι η σχετικά μικρή κινητοποίηση των δυνάμεών μας στη δράση μας, με αποτέλεσμα να μην κάνουμε το πλατή άνοιγμα που χρειάζεται στον κλάδο και να έχουμε μειωμένη επιρροή σε κάποιους χώρους δουλειάς. Παράλληλα, όμως, έχουμε κάνει δυνατή παρέμβαση σε μαζικούς χώρους του κλάδου όπως ΣΥΦΑ και ΑΝΤΕΧ, με συνέπεια την εγγραφή πολλών συναδέλφων στο συνδικάτο. Το επόμενο διάστημα εν ώψη του Πανεργατικού Συλλαλητηρίου στις 13 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσουμε περιοδίες και συσκέψεις σε χώρους δουλειάς όπως ΣΥΦΑ, ΑΝΤΕΧ, Στρούμσα, Βασιλάκο, Dust & Cream, Farcom, από την οποία Farcom είναι και όλα τα αντισηπτικά που έχουμε στην τσέπη μας όλο το διάστημα, και Καλένικα, ανοίγοντας εξειδικευμένα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κάθε χώρο, αλλά και τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Παράλληλα, το σωματείο μας καταδικάζει την δράση της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, αλλά και κάθε ναζιστικού παλιού και νέου μορφώματος, που στόχο έχουν να χύσουν τη δικτύλιο ανάμεσα στους εργαζόμενους, να χτυπήσουν το οργανωμένο ταξικό κίνημα και τα σωματεία του. Συμμετέχουμε στον κοινό σχεδιασμό του σωματείου και καλούμε όλους τους συναδέλφους σε συγκέντρωση συλλαλητήριου καταδίκης την Τετάρτη 7 Δεκάτου στις 7 στο Μνημείο του Λαμπράκη. Επίσης, θα προχωρήσουμε σε προβολή και συζήτηση του ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ με αφορμή τα 7 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και της απόφασης, εν ώψη και της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή. Διανύουμε πλέον το δεύτερο κύμα της πανδημίας και οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου κάνουν το τεστ του COVID-19 στους εργαζόμενους. Όχι βέβαια γιατί νοιάζονται πραγματικά για την υγεία τους. Μπαίνουν στο ζύγι το κόστος των τεστ από τη μία και το κόστος που θα προκύψει από το κλείσιμο των εργοστασίων αν υπάρξουν κρούσματα και σταματήσει η παραγωγή και η διακίνηση έστω και για μία μέρα από την άλλη. Η διενέργεια των τεστ κοστίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ, ενώ η διακοπή έστω και μίας μέρας κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια. Για μια φορά η προστασία της υγείας των εργαζομένων αντιμετωπίζεται ως κόστος από την εργοδοσία. Είναι οι ίδιες εταιρείες οι οποίες στο πρώτο κύμα μπουκώσανε στο χρήμα για να προμηθεύσουν επαρκώς την αγορά, η οποία παρουσίασε πολλαπλάσιες ανάγκες, διότι ο κόσμος λόγω της επερχόμενης καραντίνας και με το φόβο του COVID αγόρασε μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκων, χρυσοπληρώνοντας τα βέβαια για άλλη μια φορά. Είναι το φάρμακο εμπόρευμα. Αποτελέσμα αυτής της κερδοφορίας στους εργαζόμενους, εντατικοποίηση της ήδη εντατικοποιημένης εργασίας στα εργοστάσια, τις φαρμακοποθήκες και στα φαρμακεία, χωρίς ούτε καν στοιχειώδη μέτρα προστασίας της υγείας τους. Οι ιατρικοί επισκέπτες μπήκαν σε τηλεργασία με κατάργηση του ελεύθερου τους χρόνου στις περισσότερες περιπτώσεις και σαν να μην έφερε αυτό, το ευχαριστώ ήταν ότι ήταν οι απολύσεις, γιατί οι καπιταλιστές διατήρησαν και σε κάποιες περιπτώσεις αύξησαν τα κέρδη τους με αυτόν τον τρόπο και αποφάσισαν να μειώσουν το μισθολογικό κόστος. Αυτή την περίοδο, δύο είναι τα βασικά μέτωπα πάλης του σωματείου. Το ένα είναι η προάσπιση του πενθήμερου 8ου ωραρίου και η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας των φαρμακοποθηκών, καθώς επίσης και τα μέτρα προστασίας υγείας των εργαζομένων, κάτι για το οποίο ήδη παρεμβαίνει το κλαδικό συνδικάτο της Αττικής με δυναμικές κινητοποιήσεις. Το άλλο είναι η δημιουργία ενός μπλοκ ιατρικών επισκεπτών του συνδικάτου, το οποίο μέσα από συσκέψεις θα μεταφέρει άμεσα πείρα από τους χώρους δουλειάς για να αντιμετωπίσουμε με αυξημένα αντανακλαστικά το επερχόμενο κύμα απολύσεων που εκτιμούμε πως θα συμβεί και οτιδήποτε επίκειται για αυτόν τον υποκλάδο, αφού όπως τώρα ανέφερα η τηλεργασία ανοίγει τον ασφό του ρόλου για λιγότερο κοστοβόρες μεθόδους πωλήσεων από τις εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, ελπίζουμε να μην δικαιωθούμε στις εκτιμήσεις μας. Παλεύουμε για την περαιτέρω μαζικοποίηση του συνδικάτου μας για να βάλουμε φρένο στην ανταργατική επίθεση που δεχόμαστε και να περάσουμε στην αντεπίθεση. Ευχαριστώ.